αριθμούς από εσάς. Άρα για να είσαστε ανταγωνιστικοί να είναι να τους φτάσετε. Που σε μη σημαίνει ότι γνωρίζουμε το πίσω της χώρας μας. Η χώρα μας είναι μια πλούσια πληθυσμιστική χώρα. Είναι μια χώρα που θα μπορούσε να έχει παραγωγή και στο πρωτογενή και στο δευτερογενή και να παντρώσει το γενή τομέα. Δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να κάνουμε την Ελλάδα μάκρυ-σάκρυ μια ειδική οικονομική ζώνη. Δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να ξεπουλήσουν κάθε δημόσιο πλούτο. Δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να μας κοντοπατήσουν και να μας χαλάσουν την αξιοπρέπειά μας. Να είναι σίγουροι ότι τα συνδικάτα και ξέρουν και μπορούν και θέλουν. Ξέρουν και μπορούν και θέλουν να είναι θεσμοί αλληλεγγύης για κάθε εργαζόμενο που δοκιμάζεται σήμερα. Γιατί ξέρουμε ότι ο σημερινός άνεργος είναι αυριανός εργαζόμενος και ο σημερινός εργαζόμενος είναι αυριανός άνεργος. Και την αλληλεγγύη μας ο ένας προς τον άλλον δεν την ταυτίζουμε με την ελεημοσύνη που διαφέρει. Διαφέρει βασικά. Διαφέρει στο πνεύμα της. Διαφέρει στον τρόπο της. Εμείς αλληλεγγύη εννοούμε το άπλωμα του χεριού για να σηκωθεί αυτός που έχει πέσει κάτω και να περπατήσουμε βήμα-βήμα μαζί τον δρόμο του αγώνα και της νίκης. Αυτή η ελεημοσύνη εννοούν το αφή ψηλού. Πέταμα ενός ξεροκόμματου για να κλείσουμε την τρύπα, για να κλείσουμε τα στόματα. Τους λένε ότι όσο και αν προσπαθούν να κοιμήσουν τους εργαζόμενους, όσο και αν προσπαθούν και μετράνε ότι ακόμα μπορούν να έχουν την πολιτική του βγαίνει και βασίλευε. Ο δρόμος είναι κλειστός μπροστά του. Ο δρόμος της νίκης και του αγώνα είναι με εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε. Καλή Πρωτομαγιά, καλούς αγώνες. Επόμενος ομιλητής, ο συνάδελφος Βοβολανέας Παναγιώτης, εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Εργαζομένων και προεδρεύων στο Εργασιακό Σωματείο της Bristol Myers. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εσείς που εργάζεστε ακόμα, εσείς που έχετε κάποια ευκαιρία απασχόληση, εμείς που είμαστε ακόμα άνεργοι, η ιεράρχηση αυτή, σε αυτή την προσπόληση μοιάζει παράτερη σήμερα. Τώρα πια θα πρέπει να απευθυνόμαστε πρώτα προς τους ανέργους. Ακούστε λοιπόν ένα εκπρόσωπο της πλειοψηφίας του εργατικού δυναμικού, πρώην εργαζόμενο και είναι άνεργο. Έναν απολυμμένο συνδικαλιστή, προστατευμένο υποτίθεται του νόμου 1264. Από το 1990 μέχρι πρόσφατα ήμουν στον ιδιωτικό τομέα υπάλληλος φαρμακευτικής εταιρείας με σχέση εργασίας αγορές του χρόνου. Το φάρμακο είναι ένας ευαίσθητος κρίκος της αλυσίδας του χώρου της υγείας που μπλέκει πολλούς κλάδους και ειδικότητες. Υπουργεία, γιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, αλλά ταλαιπωρεί έναν, τον Έλληνα ασθενή. Σήμερα όμως αυτός ο κόσμος είναι στο στόχαστρο. Η όποια εστέρηση εσόδων του κράτους και η αδυναμία της πολιτείας να εισπράξει έχει σαν αποτέλεσμα και νέα μέτρα που λαμβάνονται σε βάρος της ποιότητας της περίθαλψης και εμποδίζουν την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες. Μόνο στην Ελλάδα της Τρόικας, του Μνημονίου, θεωρείται ότι το φάρμακο είναι δαπάνη. Μόνο ο υπόλοιπος κόσμος ξέρει ότι με τα φάρμακα όχι μόνο σώζονται ζωές, αλλά και μειώνονται οι δαπάνες υγείας στο σύνολό τους. Έρχομαι λοιπόν να σας καλέσω, έστω και με την ιδιότητα του πρώην εργαζόμενου σε αυτό το χώρο, σε συστράτευση για τη δημιουργία ενός μετώπου υγείας με τη συμμετοχή όλων, γιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών, εργαζομένων στα νοσοκομεία και τη φαρμακευτική ενημέρωση και πρώτα απ' όλα των ιδίων των ασθενών. Ενός μετώπου που θα προασπίζεται την υγεία, θα επεξεργάζεται θέσεις και θα πιέζει για λύσεις, που θα τους εμποδίζει να συρρυκνώσουν τις δαπάνες υγείας στο 1% του ΑΕΠ όπως διακηρύσουν, χωρίς να μας λένε βέβαια πιανού ΑΕΠ, αφού και αυτό συνεχώς συρρυκνώνεται. Που θα εμποδίσει τους εργοδότες να συνεχίζουν να συνδέουν τους τζίρους τους με την απασχόληση και να προχωρήσουν παρά την κερδοφορία τους που συνεχίζεται σε μαζικές απολύσεις και έκρηξη της ανεργίας στον χώρο των φαρμακοϋπαλλήλων. Ένα μέτωπο που θα σταματήσει την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων, τις μειώσεις μισθών, τη διαθεσιμότητα, την εκπεριτροπή σε εργασία. Όταν οι εργοδότες μιλούν για απασχόληση, εννοούν κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι εννοούμε εμείς όταν λέμε δουλειά. Και τέλος, ένα μέτωπο που θα εμποδίσει τις πολυεθνικές όπως η εταιρεία μου η Bristol να απολύουν τον εκλεγμένο εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Επιχείρησης, να κλείνουν τις πόρτες με το έτσι θέλω σε εκλεγμένους αντιπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου
να προσπαθούν να διαλύσουν παράνομα το νέο συσταθέν εργασιακό σωματείο για να τρομοκρατήσουν όλους τους άλλους υπαλλήλους τους. Ξεχνούν όμως ότι υπάρχει ένα συνέστημα πιο δυνατό από το φόβο. Η ελπίδα. Αυτή τη χώρα δεν την κυβερνούν πολυεθνικές τύπου Μπρίστολ. Αποδείξτε ότι την κυβερνάει ο λαός. Συγκροτήστε το μέτωπο υγείας. Αντισταθείτε στους μνημονιακούς νόμους. Γεια σας και με την νίκη, συντρόφοι. Θα ήθελα, έτσι θερμό κάποιο σχόλιο. Ήταν συγκλονιστικό. Κάποιο σχόλιο. Κύριε Κατρομαδάκη, θέλετε να πείτε κάτι? Τι να πούμε, τα είπε όλα ο συνάδελφος. Α, εντάξει, με και ωραία.